Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Λευκάδας. Δέκατη αγωνιστική της εκπληκτικής Elite League Ρίκος Ντινάν. Φτάνουμε σήμερα στο πρώτο εν τρίτο του εξαιρετικού αυτού πρωταθλήματος και εδώ στη Λευκάδα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ της τοπικής ομάδας, της γηπεδούχου ομάδας της Δόξας Λευκάδας Βίκο Σκόλα και του Αθλητικού Συλλόγου Πανερυθραϊκού. Δύο ομάδες που σε αυτό το πρώτο εν τρίτο, στις 9 πρώτες αγωνιστικές, μπορούμε να πούμε ότι διάγουν βίους αντίθετους. Η ομάδα της Λευκάδας, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, μάλλον η ομάδα της Λευκάδας που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα, όμως με το πέρασμα του χρόνου πραγματικά έδειξε τα δόντια της. Κάνει ένα εξαιρετικό ντεμαράζ η ομάδα της Λευκάδας με ρεκόρ 6-3. Από την άλλη πλευρά, ο Πανερυθραϊκός που ξεκίνησε πολύ καλύτερα, αλλά έχει 4 διαδοχικές ήττες. Βλέπουμε εδώ την βαθμολογία. Με 6 νίκες και 3 ήττες, 15 βαθμούς δηλαδή, Κόρυβος, Πανιώνιος, Δόξα Λευκάδας, Μήλων, Μύκονος, Ερμής Σχηματαρίου. Ακριβώς από κάτω με 14 βαθμούς, Νεανική Εστία Μεγαρίδος, Παβάγου, Ηρακλής και Ελευθερούπολη. Με 13 βαθμούς Έσπερος Λαμίας, από 12 Αμίντας Πανερυθραϊκός και Μεσολόγγι. 11 ο ΕΑΣ Εβόσμου, 10 η ομάδα του Ψυχικού στην τελευταία θέση. Βλέπετε εδώ και τα ομαδικά στατιστικά των δύο σημερινών μονομάχων. Ισορροπία σε βολές, πολύ καλύτερη η ομάδα της Δόξας στα δίποντα, λίγο καλύτερη η ομάδα του Πανερυθραϊκού στα τρίποντα. Τα rebound 3 παραπάνω για την ομάδα της Λευκάδας, 3 παραπάνω η assist για την ομάδα της Λευκάδας. Σχεδόν διπλάσια τα κλεψίματα, 13 έναντι 7 για την λευκαδίτικη ομάδα. 2 παραπάνω σχεδόν τα κοψίματα και ισορροπία ακριβώς στα λάθη. Λοιπόν, ενώ είμαστε σε αναμονή της έναρξης του παιχνιδιού, πάμε να δούμε και τα ρόστερ. Θα μας το δώσει τώρα ο σκηνοθέτης μας, ο Χρήστος Κοντογεωργόπουλος. Τις δωδεκάδες που έχουν, τους παίκτες που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο προπονητές, ο Κολτς Καλαμπάκος με τους Ντόναβαλ Ντόναλτσον, Κρίστιαν Μάνα, Δημήτρη Ερμίδη, Μπέιλι Τσέιμπερς, Μάνο Κοντούδη, Διογέννη Γοργόνη, Μανώλη Τζουανόπουλο, Γιάννης Αχβατζίδη, Διονύσης Σκουλίδας, Στράτο Βουλγαρόπουλο, Βουκ Τζόρτζεβιτς, που μάλλον από ό,τι μαθαίνω δεν θα παίξει όμως, είναι όμως στη δωδεκάδα, επανέρχεται ο Σέρβος και Στάνης Παπαδάκης για την ομάδα της Λευκάδας. Ο κόουτς Δημήτρης Κουχουλής για την ομάδα του Πανερυθραϊκού με τους Μανοήλοβιτς, Καλιανιώτη, Κουφόπουλο, Τσουριάννη, Κορκόντζελο, Νικολαίδη, Μπαζίνα, Σαμοντούροφ, Κουρουπάκη, Μπότσι και Ζαρμακούπη. Διαιτητικό τρίο, οι κύριοι Μαρινάκης Καρπάνος και η κυρία Σιμακάκη. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Στην εικονοληψία ο Ανδρέας Κοντόγιωργας, να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την αυριανή του εορτή. Χρήστος Κοντογεωργόπουλος, όπως είπαμε, σε σκηνοθεσία. Με τις κόκκινες εμφανίσεις βεβαίως η ομάδα του Πανερυθραϊκού, με τις λευκές η ομάδα της Λευκάδας. Πάμε να δούμε τις πεντάδες, κυρίες και κύριοι. Η Λευκάδα με Ντόναλτσον, Σαχπατζίδη, Γοργόνη, Ερμίδη και Σκουλίδα. Από την άλλη πλευρά, για την ομάδα της Αθήνας, της Ερυθρέας, έχουμε τους Μανοήλοβιτς. Το νούμερο 12 είναι ο Τσουριάννης, με το νούμερο 21 ο Κουρουπάκης, με το νούμερο 17 ο Μπαζίνας. Και ποιον δεν έχω πει ήδη, να δούμε. Με το νούμερο 6 ο αρχηγός, ναι, ο Τάσος Καλιανιώτης, μας τους δίνει εδώ την πεντάδα. Μια παραγωγή της Sport Touch και αυτή η μετάδοση, όπως όλα τα παιχνίδια της Elite League βεβαίως και αυτό, ζωντανά από το επίσημο κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Και ξεκινάει το παιχνίδι με την πρώτη κατοχή να είναι για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Διορθώνω, είναι ο Κουφόπουλος και όχι ο Καλιανιώτης, με το νούμερο 8, ο Κουφόπουλος στην πεντάδα του Πανερυθραϊκού. Τώρα ο Μανοήλοβιτς, αστοχή, το rebound είναι από τον Δημήτρη Ερμίδη. Ντόναλτσον αμέσως για 3, ο Ντόναλτσον μέσα. 3-0 ο Αμερικανός, ξεκινάει ζεστός. Μανοήλοβιτς. Στη γωνία ο Κουφόπουλος, δεν θα πάει για το τρίποντο. Θα πάει προς τα μέσα ο Κουφόπουλος για τον Κουρουπάκη και έχουμε φάουλ ψηλά από τον Δημήτρη Ερμίδη. Στον Κουρουπάκη, ο οποίος θα εκτελέσει 2 βολές. Όχι, είναι το Σκουλίδα το φάουλ, με συγχωρείτε. Διονύση Σκουλίδας με το νούμερο 10. Εύστοχη βολή για τον σέντερ της ομάδας της Ερυθρέας. 3-1.
Περικλής Κουρουπάκης, γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του Προμηθέα Πατρών. Πέρυσι το Χαρίλαο Τρικούπη, μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι στο Μεσολόγγι και βεβαίως συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις ο Κουρουπάκης και φέτος με την ομάδα του Πανερυθραϊκού, 3-2 με τις δύο εύστοχες βολές. Και ο Σκουλίδας, Ντόναλτσον, Σαχπατζίδης, έξω για τον Γοργόνη, για τρεις ο Σκουλίδας, αστοχή, το rebound από τον Κουφόπουλο, στον Κουρουπάκη, λάθος. Έντονα παράπονα από τον κύριο Κουκουλή στους παίκτες του για αυτό το αβίαστο λάθος. Σκουλίδας έξω και τον Γοργόνη. Ο Γοργόνης στον Σαχπατζίδη. Στη γωνία ο Σκουλίδας, πάλι για τρεις εδώ ξελευκάδας. Τρίτη συνεχόμενη επίθεση που πάει σε τρίποντο η λευκαδίτικη ομάδα. Αστοχή τώρα πάλι ο Διονύσιος Σκουλίδας. Αλλά το rebound από τον Ντόναλτσον. Μένουν 7 δευτερόλεπτα. Πάλι ο Ντόναλτσον για τρεις. Αστοχή και αυτός. Η ομάδα της λευκάδας που είναι τελευταία στα τρίποντα και πρώτη στα δίποντα. Ένα εξαιρετικό στατιστικό θα λέγαμε για την ομάδα της Δόξας. Στις πρώτες 9 αγωνιστικές να προπορεύεται στο πίνακα των διπόντων, αλλά να είναι τελευταία στο τρίποντο. Ντόναλτσον, Σαχπατζίδης, πάει μόνος του ο Σαχπατζίδης και θα δικαιωθεί ο Σαχπατζίδης. 5-2, MVP το Σάββατο, το πολύ μεγάλο διπλό της Δόξας Λευκάδας στα Μέγαρα. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης, τώρα ο Κουφόπουλος, 5-4, το δεξιό drive. Ο Κώστας Κουφόπουλος, ο αριστερόχειρας γκάρ της ομάδας του Πανερυθραϊκού. Σαχπατζίδης, goal foul. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης, 7-4 και συμπληρωματική βολή. Για τον σέντερ της Δόξας Λευκάδας. Οχτώ-τέσσερα λοιπόν. Ο Πανερυθραϊκός που δεν έχει σήμερα στις τάξεις του τον Παπαδημητρίου και τον Θεοδόρου. Δεν ήρθαν στη Λευκάδα, δεν είναι στην αποστολή. Βεβαίως δεν είναι στην αποστολή της λευκαδίτικης ομάδας ούτε ο Ευσταθιάδης. Για τρεις ο Μανοήλοβιτς, όχι είναι. Ο Μπαζίνας, με συγχωρείτε, ο Μπαζίνας από τη γωνία αστόχησε. Πανέμορφα και τον Ντόναλτσον, τελευταία ακουμπάει το πόδι του Αμερικανού σε αυτή την καλή σκέψη εκεί. Δύσκολη όμως η γωνία της πάσας. Μπάλα απ' έξω για τον Πανερυθραϊκό. Ο Πανερυθραϊκός ο οποίος ψάχνει κύριε Σιτήρη την πρώτη του εκτός έδρας νίκη φέτος. Οι τρεις νίκες που έχει κάνει είναι εντός έδρας στο γήπεδό του. Σουριάνης για τον Κουφόπουλο. Κουφόπουλος, ίσα που φτάνει η μπάλα στο καλάθι, η μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Χειροκροτούν οι φίλαθλοι την καλή αυτή άμυνα. Σίγουρα το γήπεδο σήμερα δεν είναι γεμάτο όπως τις προηγούμενες φορές. Είναι και η Τετάρτη, βλέπετε, μεσοβδόμαδη, εμβόλυμη αγωνιστική. Σίγουρα όμως είναι περίπου 400-500 άτομα στο γήπεδο. Ερμίδης, Σκουλίδας και το Γοργόνη. Ντόναλτσον. Θα πάρει το δεξιό drive ο Ντόναλτσον. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι. 14. Ντόναβαλ Ντόναλτσον. Όλοι οι πόντοι της Λευκάδας από τον Ντόναλτσον και τον Σαχπατζίδη μέχρι στιγμής. Ο Μανοήλοβιτς τώρα, αστοχή. Η μπάλα για τη Δόξα. Θα μπει ο Κορκόντζελος, θα βγει έξω ο Κουφόπουλος με τον Κώσκου Χουλή.
ο Δημήτρης Κουχουλής, ο μακροβιότερος προπονητής της κατηγορίας. 23 χρόνια στον πάγκο του Πανερυθραϊκού. Το φάουλ του Κορκόντζουλου μόλις μπήκε σε αυτή την προσπάθεια για δεξιό μπάσιμο του Ερμίδη. Και δύο βολές, μια και είναι στην προσπάθεια να τελειώσει τη φάση και ο Δημήτρης Ερμίδης. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 12-4. Καλό ξεκίνημα για την Κηπεδούχο ομάδα. Μανοήλοβιτς με ταμπλό, θα αστοχίσει το rebound και το καλάθι από τον Κουρουπάκη. Το rebound ήταν από τον Απόστολο Νικολαίδη με το νούμερο 16. Ντόναλτσον, Σκουλίδας, Γοργόνης και το Σαχπατζίδη, το φάουλ του Κουρουπάκη. Ακριβώς στο μέσον της πρώτης περίοδου. Ενώ μπαίνει, βλέπετε, και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Λευτέρης Ζαρμακούπης. Να δούμε το μαρκάρισμα αυτό, Σαμοντούροφ και Σκουλίδα. Ερμίδης. Ερμίδης, αλλαγές μαρκαρισμάτων, ένα βηματάκι προς τα πίσω. Σκουλίδας, προσποιείται ο Σκουλίδας από τα 6 μέτρα. Αστοχή ο Σκουλίδας, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Στο κομμάτι τουλάχιστον της ευστοχίας. Ζαρμακούπης. Πάει και το κλέψιμο και ο Ντόναλτσον. Μπάλα ξανά για τον Πανερυθραϊκό. Με τον Περικλή Μπαζίνα. Για τρεις τώρα ο Μπαζίνας, αστοχή το rebound ο Σαχπατζίδης. Ο Ερμίδης για τον Ντόναλτσον. Αστοχή ο Ερμίδης από τη γωνία και ο Νικολαίδης για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Όμορφα εκεί ο Ζαρμακούπης, αστοχή. Τελικά η μπάλα στο Γοργόνη. Άναρχο παιχνίδι, αρκετά γρήγορο θα λέγαμε. Γοργόνης για το Σαχπατζίδη, του φεύγει η μπάλα και του Σαχπατζίδη μπερδεύεται, το έχουμε το φάουλ χαμηλά του Σαμοντούροφ, τέταρτο ομαδικό. Η μπάλα απ' έξω. Πρώτο φάουλ βεβαίως για τον 18χρονο forward που αγωνίζεται με διπλό δελτίο. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και του Πανερυθραϊκού. Είναι πολύ μεγάλο. Ανερχόμενο αστέρι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Σαχπατζίδη. Στην προσπάθεια εκεί για σκριν. Νικολαίδης, Μπαζίνας, Ζαρμακούπης, Κουρουπάκης, Νικολαίδης, το σκριν του Κουρουπάκη, λάθος και προϋποθέσεις ευνηδιασμού για την ομάδα της Δόξας. Ντόναλτσον πάει μόνος του, τάπα εκεί εξαιρετική του Σαμοντούροφ. Δεν τον είδε ο Ντόναλτσον, ήρθε από πίσω και τώρα ο Ζαρμακούπης για τον Κουρουπάκη, φεύγει η μπάλα, Κουρουπάκης με δυσκολία το χούκ εκεί. Κουρουπάκης και έχουμε καλάθι και φάουλ για τον Πανερυθραϊκό.
12-8. Δεύτερο φάουλ του Σαχπατζίδη. Έξω ο Γιάννης Σαχπατζίδης, μέσα ο Στράτος Βουλγαρόπουλος, σίγουρος Σαχπατζίδης. Φορτώνεται σχετικά εύκολα με φάουλ, δίνει πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Και, και στο παιχνίδι με τα Μέγαρα το Σάββατο αποβλήθηκε με 5 φάουλ προς το τέλος του παιχνιδιού. Και αν θυμάμαι καλά και με τον Παπάγου στο παιχνίδι που έγινε πριν 10 μέρες εδώ στη Λευκάδα. Νικηφόρα βέβαια, αμφότερα τα παιχνίδια αυτά για τη δόξα. Λάθος εδώ και κλέψιμο του Νικολαίδη. 12-9 να πούμε το σκορ με τη βολή τη συμπληρωματική που πέτυχε προηγουμένως ο Κουρουπάκης. Γοργόνης, Ντόναλτσον, φάουλ, είναι βολές για το Σκουλίδα. Πρώτο φάουλ του Μπαζίνα και οδηγεί στις βολές στον αρχηγό της Λευκαδίτικης ομάδας. Ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους ο Διονύσης Κουλίδας. Πράγματι, πρώτη εύστοχη βολή. Δύο στις δύο. 14-9. Σαμοντούροφ. Για τον Μπαζίνα. Κοστάριο Κουρουπάκη στον Βουλγαρόπουλο. Κουρουπάκη θα τον πάει στη δύναμη και θα τον νικήσει. 14-11. Ο Περικλής Κουρουπάκης λοιπόν μπορεί να είναι 10 πόντους κοντύτερος του Βουλγαρόπουλου, αλλά εδώ τον νικάει κατά κράτος. 2-0-7 ο Κουρουπάκης, 2-17 ο Βουλγαρόπουλος. 14-11 και πάλι συμπληρωματική βολή για τον σέντερ της Ερυθρέας. 14-12. Ερμίδης για τον Γοργόνη. Ντόναλτσον στη γωνία. Ερμίδης, Γοργόνης. Κόψιμο του Μπαζίνα. Σαμοντούροφ για τον Νικολαίδη. Πάλι θα τραφοδοτηθεί ο Κουρουπάκης. Πάει και τον ντάμπλ εκεί ο Σκουλίδας. Για τρεις ο Ζαρμακούπης. Το ριμπάου του Βουλγαρόπουλου. Ντάμπλ τίμη εκεί Σκουλίδα και Βουλγαρόπουλο αυτή τη φορά. Στο post που πήγε να κάνει ο Κουρουπάκης. Βρήκε την πάσα στη weak side. Ντόναλτσον. Στη γωνία ο Γοργόνης. Από τα 6 μέτρα ο Γοργόνης μέσα. 16-12. Ενώ διαμαρτύρεται για φάουλ ο Λευτέρης ο Ζαρμακούπης. Σε αυτή την επαφή με τον Γοργόνη. Στην τρίπλα του Γοργόνη. Ζαρμακούπης. Σαμοντούροφ. Πάλι για τον Κουρουπάκη. Πάλι ο Κουρουπάκης, αυτή τη φορά airball, τάπα εκεί, η μπάλα ούτως ή άλλως νομίζω είχε λήξει ο χρόνος. Θα μπει μέσα ο Μπότσης, έξω ο Κουρουπάκης. Ενώ και τα τελευταία 41 δευτερόλεπτα, 42 δευτερόλεπτα, θα μπει πάλι ο Σαχπατζίδης για την ομάδα της Λευκάδας, θα βγει έξω ο Βουλγαρόπουλος. Αρκετά χαμηλό σκορ θα λέγαμε. Αυτός ο φρενήρης ρυθμός δεν οδήγησε σε καλές επιλογές στις δύο ομάδες. Ερμίδης για τον Σκουλίδα. Σαχπατζίδης. Πολύ καλή άμυνα. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Ερμίδης θα πάει μόνος του, αφήσει μπάλα στο καλάθι. 18-12 και μένουν 15 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου, κυρίες και κύριοι.
Λάθος. 4,8 και το τέλος της πρώτης περίοδου. Μέσα ο Βουλγαρόπουλος. Έξω ο Σαχπατζίδης. Αλλαγές χάντμπολ τώρα από τον Καλαμπάκο. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της δόξας. Ερμίδης. Πάει μόνος του Ερμίδης. Θα στοχίσει ο Ερμίδης και το 18-12 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο διάλειμμά μας και ερχόμαστε σε 1-1,5 λεπτό. Ξανά εδώ στο κλειστό της Λευκάδας, 18-12 μετά τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Με την πρώτη κατοχή αυτής της δεύτερης περίοδου να είναι για την ομάδα της Δόξας. Με την ίδια πεντάδα συνεχίζει ο Καλαμπάκος. Ερμίδης τώρα, Ερμίδης στη γωνία ως Κουλίδας. Γοργόνης θα πάει προς τα μέσα. Κουλίδας, αυτός για τρεις. Θα ευτοχίσει αυτή τη φορά ο Διονύσης Κουλίδας και 21-12. Κλείνει αρκετά προς τα μέσα η άμυνα του Πανερυθραϊκού και μοιραία αφήνει τα ελεύθερα τρίποντα στη δόξα. Τώρα πανέμορφα εκεί ο Περικλής Μπαζίνας, 21-14. Ντόναλτσον. Γοργόνης. Βουλγαρόπουλος, πανέμορφο κόψιμο του Ζαρμακούπη. Όμορφα για τον Μπότση, εξαιρετικό κόψιμο του Βουλγαρόπουλου. Ευνηδιασμός, Σκουλίδας, Ντόναλτσον, για τρεις ο Ντόναλτσον. Αστοχή. Μέσα ο Μάνος Κοντούδης για την ομάδα της Λευκάδας. Η ομάδα της Ερυθρέας με τους Σαμοντούροφ, Μπότση, Μπαζίνα, Ιωαννίδη και Ζαρμακούπη. Ενώ σκουπίζεται το τερένα από την άλλη πλευρά. Εξού και αυτή η μικρή διακοπή.
Να πούμε παρόν στο γήπεδο και ο κύριος Δελιμπαλταδάκης. Να πούμε στον οικονολήπη μας να κάνει ένα zoom στον κύριο Δελιμπαλταδάκη που είναι ακριβώς εκεί στη θέση των επισήμων. Μαζί με τον πρόεδρο της Δόξας, τον Ανδρέα Νησιώτη, ο εορτάζων αύριο πρόεδρος της Δόξας Ανδρέας Νησιώτης. Ο κύριος Δελιμπαλταδάκης βεβαίως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δόξας Λευκάδας. Ο κύριος Δελιμπαλταδάκης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, Ζαρμακούπης, Περικλής Μπαζίνας, Ζαρμακούπης πάει προς τα μέσα, πανέμορφα εκεί, άτυχος εκεί, μπάλα μπήκε και βγήκε και το rebound του Βουλγαρόπουλου. Ντόναλτσον, Κοντούδης, Ντόναλτσον ανάποδα εκεί, κερδίζει το φάουλ, το παραδέχεται ο Λευτέρης ο Ζαρμακούπης. Σίγουρα το rotation της Δόξας είναι αρκετά μικρό. Ντόναλτσον. Το αριστερό drive του Ντόναλτσον. Καλάθι και φάουλ για τον Αμερικανό, 23-14. Και ευκαιρία για πρώτη φορά η Δόξα να πάει στο συν 10. Πράγμα που γίνεται. 24-14. Στους 8 ο Ντόναλτσον, όπως βλέπετε. Και ο Ιωαννίδης τώρα. Με τον Μπαζίνα. Ζαρμακούπης. Σαμοντούροφ για 3. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει το ριμπάντο από τον Νικολαίδη. Για 3 ο Νικολαίδης. Θα στοχίσει και αυτό στο rebound από τον Βουλγαρόπουλο. Ντόναλτσον. Μπήκε και ο Στάντης Παπαδάκης για την ομάδα της Λευκάδας. Στη θέση του Σκουλίδα. Γλιστράει εκεί ο Γοργόνης, σώζει την κατοχή τελευταία στιγμή. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Ο Παπαδάκης υποπίεση. Η μπάλα τελικά θα στοχίσει ο Γοργόνης και ο Σαμοντούρο. Το φάουλ του Κοντούδη. Μέσα ο Κουρουπάκης, έξω ο Μπότσης. Ενώ ετοιμάζεται και ο αρχηγός, ο Τάσος Καλιανιώτης, για την ομάδα της Ερυθρέας. Ενώ έχουμε πάλι μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Ζαρμακούπης, Σαμοντούροφ, πάει μόνος του Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Κλέβει ο Βουλγαρόπουλος και ο Κοντούδης στη γωνία και τον Ντόναλτσον. Weak side Κοντούδης, Γοργόνης, πάει για το σκρίνο ο Βουλγαρόπουλος. Γοργόνης, μέσα, 26-14.
Νικολαίδης. Το φάουλ του Κοντούδη. Νικολαίδης, Ζαρμακούπης, το δεξιό drive του Ζαρμακούπη, ένα εύκολο καλάθι χάνεται, όμως θα πάρει το σκουπίδι ο Κουρουπάκης, 26-16. Κοντούδης, γωνί ο Ντόναλτσον, για τρεις ο Ντόναλτσον, μέσα, 29-16, ο Ντόναλτσον είναι σε εξαιρετική βραδιά. Κουρουπάκης, Καλιανιώτης, ωραίο pick and roll εκεί με τον Κουρουπάκη και έχουμε καλάθι και φάουλ, ο Κουρουπάκης κάνει θράψη από την πλευρά της ομάδας της Αθήνας, 29-18, άλλο ένα goal foul, ενώ αποσύρει τον Σαμοντούροφο ο coach Κουχουλής και τον Σαρμακούπη, μέσα η Κορκόντζελος και Τσουριάννης. Στους 14 ο Κουρουπάκης, όπως βλέπετε. Με 3 rebound και ένα λάθος. Στους 15 πια. 29-19. Πανέμορφα εκεί, εξαιρετικό κόψιμο του Κουρουπάκη. Ντόναλτσον. Πάει μόνος του ο Ντόναλτσον, εξαιρετικός ο κλερικό, όμως θα πάρει το σκουπίδι ο Παπαδάκης. 31-19. Νικολαίδης για τον Κορκόντζελο. Για τρεις ο Καλιανιώτης, βγήκε για τα screen, θα αστοχίσει το rebound από τον Τσουριάννη, έρχεται σαν τρέιλερ εκεί, πάλι καλάθι και φόλ παραλίγο. Ο Κουρουπάκης παραλίγο να πετύχει πάλι καλάθι και φάουλ. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Βουλγαρόπουλο, νομίζω είναι το δεύτερο του Βουλγαρόπουλου. Για να δούμε σε ποιον χρεώθηκε. Χειροκροτείται ο Κοντούδης. Πράγματι, δεύτερο φάουλ του Στράτου Βουλγαρόπουλου και ο Κουρουπάκης πάλι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πρώτη άστοχη βολή σήμερα για τον 21χρονο forward center καλύτερα της ομάδας της Ερυθρέας. Σκουλίδας. Ερμίδης. Για τρεις ο Γοργόνης υποπίεση, τον έκοψε ο Νικολαίδης, εξαιρετικός ο Νικολαίδης. Έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή σήμερα και τον έχει βγάλει ως προπρόσωπο τον κότς Κουχουλή. Κορκόντζελος. Ποστάριο Τσουριάννης, το hook. Θα πάρει το ίδιο σε επιθετικό rebound. Πανέμορφα και τον Κουρουπάκη με ταμπλό Κουρουπάκη. Συνεχίζει το βιολί του Κουρουπάκης. 31-21. Στη γωνία ο Ερμίδης,
Κουλίδας για τρεις, ο Διονύσος Κουλίδας, airball. Έχουμε time out, πάμε στη διακοπή μας, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε σε ένα λεπτό. Αν το μυαλό σου ταξιδεύει, ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο κλειστό της Λευκάδας, κυρίες και κύριοι, 31-21, το συν 10 η ομάδα της Λευκάδας, 3 και 12 και το τέλος του δεύτερου 10 λεπτού. Από τους 21 πόντους της ομάδας του Πανερυθραϊκού, οι 17 παρακαλώ, είναι του Περικλή Κουρουπάκη, για 3 τώρα ο Καλιανιώτης, θα αστοχίσει, το rebound του Τσουριάννη, ναι, Κουρουπάκης πάλι, αστοχή αυτή τη φορά. Μπάλα πάλι στη λευκή ομάδα του Πανερυθραϊκού. Νικολαίδης, το σκρίν εκεί του Κουρουπάκη. Στη γωνία ο Τσουριάννης. Πατάει την πλάγια γραμμή. Λάθος η μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Λίγο το λάθος εκεί, σώζει την κατοχή τελικά ο Σκουλίδας που δίνει στον Παπαδάκη, Ερμίδης. Γυρνάει όμορφο τώρα η μπάλα ο Σκουλίδας για τρεις, αστοχή το rebound του Κουρουπάκη, ο οποίος πραγματικά κυριαρχεί σε άμυνα και επίθεση. Η μπάλα για την ομάδα του Πανερυθραϊκού, παρενευλήθη το πόδι του Γοργόνη. Ο Οργόνης που προέρχεται από τρία εξαιρετικά βεβαίως παιχνίδια. Διψήφιος και στη Μύκονο και στα Μέγαρα. Αλλά και στο παιχνίδι εδώ με τον Παπάγου πριν 10 μέρες. Πανέμορφο εκεί κόψιμο, εξαιρετικό κόψιμο του Βουλγαρόπουλου. Πήγα να πω πανέμορφο μπάσιμο αριστερό drive του Κορκόντζελου. Αλλά τελικά η φάση έληξε με διαφορετικό τρόπο. Έσβησε τα φώτα εκεί ο Βουλγαρόπουλος. Νικολαίδης, Τσουριάννης. Για τρεις, ο Κορκόντζελος μέσα. 31-24, γύρισαν πολύ όμορφα την μπάλα εδώ τώρα οι παίκτες της ομάδας Πανερυθραϊκού. Και βεβαίως ο κότς Κουχουλής που δεν έχει χρησιμοποιήσει νομίζω καθόλου στο δεύτερο δεκάλεπτο του Σκουφόπουλου, του Σκουφόπουλου και Μανουήλοβιτς. Παπαδάκης με ταμπλό εκεί, το rebound του Νικολαίδη. Για τρεις ο Καλιανιώτης, με ταμπλό και time out του Καλαμπάκου. Απαντάει με δύο συνεχόμενα τρίποντα, το 31-24, το 31-21, με συγχωρείτε, γίνεται 31-27. Πάμε στη διακοπή μας και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό.
το μείον 12. Και σίγουρα εξαιρετικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, από τον νεαρό, τον Απόστολο Νικολαίδη. Γεννηθέντα το 2006, 17χρονο γκάρντ. Που συνεχίζει βεβαίως και είναι στο παρκέ, γιατί όχι, εξαιρετικός, επαναλαμβάνω, και σε άμυνα και σε επίθεση. Τώρα κυνηγάει τον Ερμίδη. Ένα και 20 και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και διεισιτήρια εδώ στη Λευκάδα. Ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ τελικά. Βαλαμένη στα χέρια της Δόξας. Το τρίποντο αυτό που είδατε σαν να μην έγινε. Η μπάλα ξανά για την ομάδα του Χουχουλή, που βλέπει πλέον το momentum να είναι με την ομάδα του, τώρα που πηγαίνουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου 10 λεπτού. Πάλι ο Καλιανιώτης θα βγει από τα screen. Κουρουπάκης για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης για τον Κουρουπάκη. Πανέμορφα εκεί ο Κουρουπάκης, θα δικαιωθεί για ακόμα μία φορά. 31-29. Τρίτο ομαδικό. Δεν δίνει βολές. Το φάουλ αυτό του Νικολαίδη. Ντόναλτσον για τον Βουλγαρόπουλο. Χάνει την μπάλα εκεί Τσουριάννης. Και να πω, ο Ερυθραϊκός πάει να ισοφαρίσει. Θα σώσει την περιοχή ο Κουρουπάκης. Με τρίποντο βεβαίως περνάει μπροστά η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Μένουν 18 δευτερόλεπτα. Θα μείνει χρόνος για την ομάδα της Λευκάδας. Ποστάρει ο Κουρουπάκης πάλι. Double team εκεί. Λάθος. Η μπάλα όμως ξανά για τον Πανερυθραϊκό. Από τα 11 δευτερόλεπτα τα 5 είναι για τον ομάδα, για την ομάδα του Χουχουλή, ο οποίος θα καλέσει time out να οργανώσει αυτή την επίθεση των 5 δευτερολέπτων. Πάμε στη διαφήμιση μας και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό. Μυαλό σου ταξιδεύει. Ακολούθησε το. Έλα στη Generation Aegean. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη Λευκάδα. Μεγάλα μάτσα βεβαίως διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Elite League Records Dunan. Βλέπω Έσπερος Λαμίας Ηρακλής, 65-65, βλέπετε κάτω στην οθόνη σας, ψυχικό τρικούπης Μεσολογγίου, 34-37, μεγάλο μάτς εκεί, το παιχνίδι βεβαίως που παρακολουθούμε μαζί, Δόξα Λευκάδας Πανερυθραϊκός, 31-29, Ελευθερούπολη, Αίας Ευόσμου, 33-35, ενώ βλέπετε εσείς τα σκορ, θα τα δούμε βεβαίως και πιο μετά, πάμε να δούμε αυτή την επίθεση του Πανερυθραϊκού των 5 δευτερολέπτων. Κουρουπάκης, αμέσως ο Κουρουπάκης μέσα. Πανηγυρίζει ο Κουκουλής, το βλέπετε στο βάθος της οθόνης, του πλάνου. Φάουλ του Καλιανιώτη, τέταρτο ομαδικό του Πανερυθραϊκού. Δεν δίνει βολές. Να είναι εξαιρετικό στερή, κύριε κύριε. Το 31-19 γίνεται 31-31. Πρώτο φάουλ του αρχηγού του Πανερυθραϊκού. Και μένουν 4,2 για να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα της Λευκάδας. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά αυτό το σχήμα. Λοιπόν, Ντόναλτσον. Ντόναλτσον, υποπίεση για τρεις. Ο Ντόναλτσον θα στοχίσει. Ούτως ή άλλως νομίζω δεν θα μετρούσε. Βλέπω το χαρακτηριστικό σήμα του κυρίου Καρπάνου. Λοιπόν, 31 όλα. Απόλυτη ισορροπία.
στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βλέπετε τα ομαδικά στατιστικά. 47-40 τα δίποντα. Λίγο καλύτερη η ομάδα της Λευκάδας, όπως και στο τρίποντο, 27% με 22. Βλέπουμε όμως 8 παραπάνω τα rebound και είναι χαρακτηριστικό 9 επιθετικά για τον Παναρρυθραϊκό, μόλις 2 για την Λευκάδα. Ένα σημαντικό στατιστικό αυτό. 5-8 η assist για την ομάδα του Παναρρυθραϊκού. Καλύτερες δημιουργίες για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα πράγμα που σπάνια βλέπουμε να είναι περισσότερα τα κοψίματα. Συνήθως η Λευκάδα είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι και όμως σήμερα βλέπουμε ο Κουρουπάκης να κάνει θράψη. 6-4 τα λάθη, 2 παραπάνω για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Λοιπόν, να πω εντάχει τα σκορ, μιας και τα έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, Παπάγου Κόρυβος 57-57. Έσπρος Λαμίας Ηρακλής 68-65. Είμαστε κοντά στο τέλος γιατί το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 4. Είπαμε προηγουμένως επίσης το παιχνίδι της Ελευθερούπολης με τον Έαντα Εβόσμου 35-35. Το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ερμή Σχηματαρίου 59-45, στο σύνολο 14 η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Και ΑΕ Ψυχικού Μεσολόγγι 34-40. Αυτά επανερχόμαστε σε λιγότερο από 15 λεπτά και το δεύτερο ημίχρονο. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική.
το μυαλό σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean.
αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Σου ταξιδεύει. Ακολούθησέ το. Έλα στη Generation Aegean. Φίλες και φίλοι, εδώ ξανά στο κλειστό της Λευκάδας. Μάριος Περιδικάρης στην παρουσίαση, Ανδρέας Κοντογιώργας στην εικονοληψία, σκηνοθεσία ο Χρήστος Κοντογιωργόπουλος, μια παραγωγή της Sportstats. Παρακολουθούμε μαζί εδώ από το επίσημο κανάλι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης το παιχνίδι της Δόξης Λευκάδας με τον Πανερυθραϊκό. 31 όλα μετά τα πρώτα 20 αγωνιστικά λεπτά και βεβαίως τώρα βλέπετε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και συνεχίζει με το ίδιο σήμα όπως βλέπετε ο κόουτς Κουκουλής που τον δικαίωσε. Νικολαίδης Κουρουπάκης, τώρα θα ευστοχίζει ο Κουρουπάκης. 23 πόντους ο Κουρουπάκης, έχει πετύχει τους 23 από τους 33 παρακαλώ. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι μπροστά η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Ζαρμακούπης, Κουρουπάκης, Τσουριάνης, Νικολαίδης και Μπαζίνας. Η πεντάδα του Πανερυθραϊκού κόβει, αλλά θα πάρει πάλι εκεί η μπάλα, θα φτάσει στο Γοργόνι. 33-33. Τσουριάνης. Ζαρμακούπης, το σκριν του Κουρουπάκη. Τσουριάνης, θα πάει μόνος του Τσουριάνης με ταμπλό, θα αστοχίσει το ίδιο στο rebound, όμως κάτω καλάθι, άνετα εκεί, 33-35. Ντόναλτσον θα αστοχίσει και ο Ντόναλτσον, 35-35. Τσουριάνης, Ζαρμακούπης, Ζαρμακούπης έξω και τον Μπαζίνα, από την κορυφή ο Μπαζίνας για τρεις μέσα. Έχει βρει ψυχολογία ο Πανερυθραϊκός, 35-38. Σκουλίδας για τον Γοργόνη. Ερμίδης, κλέψιμο εκεί του Νικολαίδη και έχουμε το φάουλ του Γοργόνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νεμάνια Μαλνοήλοβιτς έχει παίξει μόλις 5 λεπτά στο παιχνίδι και ο Κώστας Κουφόπουλος 4 και 20. Συνεχίζει με αυτό το εξαιρετικό σχήμα ο κοτς Κουβουλής που έχει αποδώσει, θα λέγαμε, τα μέγιστα. Με τον νεαρό, τον Απόστολο Νικολαίδη, να οργανώνει μαεστρικά τώρα το χουκ, πανέμορφο ο Τσουριάνης. 35-40. Ο Κοργόνης, Σαχπατζίδης για τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον για τρεις, ο Ντόναβαλ Ντόναλτσον. Θα ευστοχίσει ο Ντόναλτσον.
38-40. Αυξάνεται και η παραγωγικότητα των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο που έχουμε διανύσει στο τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ μπαίνει στην εξίσωση και ο κόσμος εδώ του γηπέδου, για τρεις ο Νικολαίδης θα αστοχίσει και ο Σκουλίδας. Ντόναλτσον. Σκουλίδας για τρεις. Θα αστοχίσει ο Διονύσης Σκουλίδας. Και ο Νικολαίδης, πανέμορφη ασίστ στο Σαρμακούπη. Εξαιρετικός ευνηδιασμός παιγμένος. Εκπληκτική ασίστ του Απόστολου Νικολαίδη. Στον Λευτέρη Σαρμακούπη, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. 38-42 στο συν 4 η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Ερμίδης. Σκουλίδας για το Σαχπατζή. Ευστοχίσει. Γιάννης Αχπατζίδης, 40-42. Τσουριάννης. Στη γωνία ο Ζαρμακούπης, όχι. Θα πάει προς τα μέσα, θα κλέψει ο Ντόναλτσον. Πάει μόνος του Αμερικανός, ανάποδα εκεί, καλάθι και φάουλ. Ο Ντόναλτσον φτάνει στους 18, παρακαλώ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Λευκάδας και μία επιπλέον βολή για τον Ντόναβαλ Ντόναλτσον. Σαράντα ένα, σαράντα δύο. Σαράντα τρία, σαράντα δύο, με συγχωρείτε. Είχε ισοφαρίσει ήδη ο Ντόναλτσον με 42-42 και τώρα σε σύν ένα η Λευκάδα. Μπαζίνας. Μπαζίνας πανέμορφα, 43-44, υπάρχει ένα μικρό θέμα με το σκορ, θα το διορθώσουμε σε λίγη ώρα, το σκορ είναι 43-44, στο συν 1 η ομάδα της Ερυθρέας, Ερμίδης, φάουλ επιθετικό που σφυρίζει ο κύριος Καρπάνος. Το φάουλ χρεώθηκε στον Ερμίδη. Ενώ σκουπίζεται το παρκέ. Είμαστε 5 και 23 κυρίες και κύριοι για το τέλος της τρίτης περίοδου, στο μέσον της τρίτης περίοδου. 43-44 να πούμε. Το σκορ. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό ζήτημα, θα το παλεύει να το λύσει εδώ ο Χρήστος Κοντογιωργόπουλος, ο σκηνοθέτης μας. Θα βγει τώρα σε λίγο σωστά το σκορ. Ζαρμακούπης. Ζαρμακούπης έξω για τον Μπαζίνα. Έχουμε βήματα όμως. Το υποδεικνύει η κυρία Ασημακάκη. Ένα μεγάλο ντέρμπι λοιπόν. Η ομάδα της Δόξης Λευκάδας που έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο και ξεκίνησε πολύ καλά και το δεύτερο δεκάλεπτο. Έφτασε μέχρι και το συν 12, 31-19. Και πραγματικά έγινε μετά ένα 12-0, εξαιρετικό 12-0 της ομάδας του Πανερυθραϊκού που έτσι ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο. Το 31-19 έγινε 31-31. Έχει αυξηθεί τώρα η επιθετική συγκομιδή. Ήδη στο μέσον της τρίτης περίοδου έχουν επιτευχθεί 12 και 13, 25 πόντι
για αμφότερες τις ομάδες. Λοιπόν, διορθώθηκε λοιπόν όπως βλέπετε το σκορ στην οθόνη σας. Ντόναλτσον, Σακπατζίδης, Σκουλίδας. Σκουλίδας, Σακπατζίδης για τον Βουλγαρόπουλο, πανέμορφα και το high-low. 45-44. Όμορφα για τον Τζουριάννη, αστοχή ο Τζουριάννης. Κλέψιμο του Νικολαίδη και θα πάει μόνος του ο μικρός, ανάποδα εκεί. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Τσουριάννης. Ζαρμακούπης, Νικολαίδης για τρεις από τη γωνία. Μέσα! Εκπληκτικός ο μικρός. 45-47. Έχασε προηγουμένως το θεωρητικά εύκολο. Βάζει από τη γωνία το τρίποντο. Σκουλίδας. Ερμίδης πανέμορφα, εκεί ο Ερμίδης. Με υποψίο φάουλ εκεί διαμαρτύρονται. 47-47. Από την άλλη πλευρά ο Ζαρμακούπης, το φάουλ του Σακπατζίδη. Έντονες διαμαρτυρίες. Είναι το τρίτο του Σακπατζίδη. Και ο Λευτέρης Αρμακούπης για δύο βολές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε έντονες διαμαρτυρίες. Βλέπω και τον πρόεδρο της Δόξας Λευκάδας να διαμαρτύρεται για αυτό το φάουλ που είναι ακριβώς στη γωνία. Στο σπάσιμο της μέσης εκεί του Αρμακούπη. Η κυρία Σιμακάκη θεώρησε ότι υπήρξε φάουλ και επαφή. Δύο βολές για τον Λευτέρη Ζαρμακούπη, δύο χρόνια στον Ερμή Σηματαρίου. Ανέβηκε με τον Ερμή πριν δύο χρόνια. Ήταν στον ίδιο όμιλο με τη Δόξα τη σεζόν 21-22. Παίκτης του Νίκου Οικονόμου. Και βεβαίως μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στην Elite League με τον Ερμή Σηματαρίου. Ήρθε φέτος ο Πανερυθραϊκό. Αστοχή το επιθετικό ριμπάου του Κουρπάκη και καλάθι! Να λοιπόν που αυτό το φάουλ δίνει 3 πόντους εν τέλει στην ομάδα του Πανερυθραϊκού με το επιθετικό rebound του Περικλή Κουρουπάκη. Ερμίδης. Ο Ερμίδης το hook, 49-50. Τον άφησαν μόνο του και τον Ερμίδη, νόμιζαν ότι θα πασάρει και το πλήρωσαν. Ενώ ακούμε τις αποδοκιμασίες του κόσμου που έχει μπει και αυτό στην εξίσωση πια. Για τρεις ο Τσουριάννης αστοχή, ο Ερμίδης ο rebound. Το φάουλ του Τσουριάννη. Ενώ το γήπεδο έρχεται αρκετά πλέον, αρκετό κόσμο. Στην αρχή του παιχνιδιού σας λέγαμε ότι είναι περίπου 500 και τώρα μπορώ να πω ότι πάνω από 700 άτομα ήρθαν με το πέρασμα του χρόνου, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τρεις ο Σκουλίδας. Αστοχή το rebound του Βουλγαρόπουλου. Σκουλίδας. Ο Ντόναλτσον στη γωνία, ο Ερμίδης. Δεν θα κάνει το τρίποντο. Σκουλίδας αυτός για τρεις. Μέσα! 52-50. Απαντάει αμέσως η Λευκάδα με ένα 5-0 σερί. Νικολαίδης. Τσουριάννης. Θα πάει μόνος ο Τσουριάννης. Στη γωνία, ο Μπαζίνας για τρεις. Θα αστοχίσει το ριμπάδο από τον Κουρουπάκη πάλι. Ζαρμακούπης ο Λομόναχος, για τρεις ο Ζαρμακούπης, μέσα!
Πολύ πολύ μεγάλο μάτς, κυρίες και κύριοι, 52-53. Εναλλαγές ο σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί που λέγαμε ότι ήταν χαμηλό το σκορ. Τώρα εκπληκτική ασίστ στο Βουλγαρόπουλο. 54-53. Εκεί που λέγαμε ότι ήταν χαμηλό το σκορ. Ήδη σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο κλέβει εκεί ο Σαχπατζίδης το φάουλ του Τσουριάνη. Είναι το τρίτο ομαδικό. Ήδη η Λευκάδα έχει πετύχει 23 πόντους και η ομάδα του Πανερυθραϊκού 22. Σε αυτά τα πρώτα ούτε καν 9 λεπτά αυτού του δεκαλέπτου. Ενώ ο Μανοήλοβιτς και ο Κουφόπουλος δεν έχουν αγωνιστεί από το πρώτο δεκάλεπτο. Κοντούδης στη γωνία, ο Σαχπατζίδης. Αστοχή το rebound, τελικά είναι καλό block-out εκεί από τον Κουρουπάκη. Ζαρμακούπης, συγγνώμη, Μπαζίνας για τον Κουρουπάκη. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες εδώ συνεχίζονται σε αυτή τη διεκδίκηση. Ένα πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι. Πέφτουν κορμιά. Ορισμένες φορές βεβαίως είναι πολύ άναρχος ο ρυθμός. Οδηγεί σε πολλά λάθη. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό μάτς. Ακόμα ένα εξαιρετικό μάτς σε αυτή την εκπληκτική Elite League. Ερικός Ντινάν. Με τη δόξα Λευκάδας βεβαίως να θέλει να συνεχίσει το σερί των καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά ο Πανερυθραϊκός να σταματήσει τον σερί των κακών αποτελεσμάτων. Σίγουρα μπορεί να ιτήθηκε από τον Πανιόνιο και από τον Αμίντα στα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά έκανε αρκετά καλή εμφάνιση η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Τα δύο βεβαίως προηγούμενα με Ελευθερούπολη και Ψυχικό ήταν κακές εκείνες οι εμφανίσεις και σίγουρα αυτές θέλει να ξεγράψει και να αφήσει στο παρελθόν ο Χουχουλής. Με Αμίντα και Πανιόνιο αντέδρασε αρκετά καλά η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Όμως αυτές οι καλές εμφανίσεις δεν ευωδόθηκαν στο κομμάτι των αποτελεσμάτων. Βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα live των υπολείπων παιχνιδιών. Στο σύν 7 η Ελευθερούπολη, όπως βλέπετε, επί του Έαντα Ευόσμου. Τσουριάνης. Νικολαίδης. Για τρεις. Αστοχή ο Μπαζίνα στο rebound του Βουλγαρόπουλου. Και ο Κοντούδης τώρα. 54-53. Έχει να δώσει ένα φάουλ ακόμα η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Ντόναλτσον. Ντόναλτσον από τις βολές θα αστοχίσει το rebound του Τσουριάννη. Νικολαίδης. Κατεβάζει ο Νικολαίδης. Όλος ο χρόνος για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Τσουριάννης. Μένουν 10 δευτερόλεπτα. Ζαρμακούπης. Το σκρίν εκεί του Τσουριάννη. Η μπάλα στον Τσουριάννη. Μένει ένα δευτερόλεπτο. Πανέμορφο κόψιμο του Βουλγαρόπουλου. Με την εκπνοή. Με την εκπνοή, κυρίες και κύριοι. Είναι εξαιρετικό μπλοκ του Στράτου Βουλγαρόπουλου. Έτσι ολοκληρώνονται, κυρίες και κύριοι, το τρίτο δεκάλεπτο. Στο σύν 1 η ομάδα της Δόξας. Πάμε στο break και γυρνάμε. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τελευταίο δεκάλεπτο. Βλέπω να βάζει τον Κουφόπουλο τώρα ο κύριος Κουκουλής. Ο Μανοήλοβιτς δεν είναι στην πεντάδα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και εμείς δεν το αντιληφθήκαμε. Θα δούμε. Πάντως ο Μανοήλοβιτς έχει παίξει μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Εμπιστεύτηκε πολύ τον Απόστολο Νικολαίδη και βεβαίως και δικαιώθηκε ο κόουτς Κουκουλής. Η Λευκάδα με τους Σαχπατζίδη, Κοντούδη, Βουλγαρόπουλο, Ντόναλτσον και Σκουλίδα. Το φάουλ του Τσουριάννη πάνω στον Σαχπατζίδη. Θα μπει τώρα και ο Σαμοντούροφ. Ντόναλτσον. Κοντούδης. Μένουν 4 δευτερόλεπτα. Ο Μάνος Κοντούδης. Υποπίεση εκεί. Έρμπολ. Ίσα που προλαβαίνει ο Βουλγαρόπουλος. Η μπάλα σε κάθε περίπτωση για τον Πανερυθραϊκό. Κουφόπουλος για τον Περικλή Κουρουπάκη. Double team εκεί πάλι στον Κουρουπάκη. Στην γωνία, weak side για τον Σαρμακούπη. Διστάζει για τρεις. Σαμοντούροφ με τον Σαχπατζίδη. Σαμοντούροφ. Ποστάριο Σαμοντούροφ. Από το high post, αστοχή, μπαίνει μπάλα και βγαίνει για τον Περικλή Κουρουπάκη. Ντόναλτσον. Κοντούδης. Σαχπατζίδης με τον Σαμοντούροφ. Σαχπατζίδης. Θα στοχίσει ο Σαχπατζίδης στο rebound του Κοντούδη, Ντόναλτσον. Δεν έχει μπει πόντο σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο ακόμα. Ντόναλτσον αλλαγές εκεί. Κόβει η ομάδα του Πανερυθραϊκού και τρώει ο Σαρμακούπης. Παγώνει το ρυθμό ο Λευτέρης ο Σαρμακούπης. Το αριστερό drive, χαμηλά το foul. Δεύτερο του Σκουλίδα. Κουφόπουλος. Μπαζίνας. Το φάουλ του Κοντούδη. Ο Κουφόπουλος, Μπαζίνας, Κουφόπουλος για τρεις, μέσα ο αριστερόχειρας, 54-56. Ενώ έχουμε τελικό σκορ στο Χαλκιοπούλι, ο Έσπερος Λαμίας Ηρακλής, 85-78. Έχουμε τώρα επιθετικό του Σκουλίδα, δεν είδα γιατί έβλεπα τα σκορ λίγο κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιθετικό, να δούμε ποιος είναι κάτω. Είναι ο Μπαζίνας κάτω. Το
σηκωθεί ο Μπαζίνας. Τρίρος κουλίδα πράγματι. Σκουπίζεται το παρκέ. Παπάγου Κόρυβος, 3,5 λεπτά και το τέλος, 89-81. Ενώ έχουμε τελικό και στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ερμής Χηματαρίου, 83-67. Μία ακόμα νίκη για την ομάδα του coach Λυκογιάννη. Ελευθερούπολη έασε Βόσμο 58-50. Στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, ψυχικό μεσολόγιο 48-49, στο τέλος της τρίτης περίοδου σχεδόν. Ενώ βεβαίως σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Αμίντα με τον Μίλωνα. Και της Μικόνου με τη Μεγαρίδα. Λοιπόν, Κουφόπουλος. Αλλαγές κατευθύνσεων εκεί από τον Κουφόπουλο. Η μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Ούτως ή άλλως έληξε και ο χρόνος. Με το τρίποντο του ο Κουφόπουλος προηγουμένως έβαλε ξανά μπροστά τον Πανερυθραϊκό. Ένα ντέρμπι για γερά νεύρα. Νομίζω είναι εμφανές ότι όποιοι έχριζαν την ομάδα της Λευκάδας ως φαβορί σε αυτό το παιχνίδι, ως ξεκάθαρο φαβορί, προφανώς διαψεύδονται. Ο Πανερυθραϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Και έχουμε το φάουλ. Να διαμαρτύρονται για βήματα από τον Πανερυθραϊκό. Δεύτερο του Μπαζίνα. Σαφπατζίδης για τον Ντόναλτσον. Γοργόνης. Θα πάει μόνος του Γοργόνης με ταμπλό. Ο Σαφπατζίδης εξ επαφής θα αστοχίσει. Κουφόπουλος. Σαμοντούροφ, Ζαρμακούπης μόνος του. Μέσα ο Ζαρμακούπης. 54-59. Στο συν 5 η ομάδα του Πανερυθραϊκού. 6-46 και το τέλος, κυρίες και κύριοι. Γοργόνης. Το δεξιό drive του Γοργόνη θα αστοχίσει. Παλεύει και το επιθετικό Σαχπατζίδης. Η μπάλα στον Κουφόπουλο. Μπαζίνας, επιθετικό του Μπαζίνα στον Σαχπατζίδη. Λίγο πριν εκτελέσει ο Κουρουπάκης. Στους 25 ο Περικλής Κουρουπάκης. Είναι ο μοναδικός διψήφιος της ομάδας του Πανερυθραϊκού. Ακολουθεί με 9 ο Ζαρμακούπης. Οχτώ rebound του Κουρουπάκη, ακόμα δεν έχει κάνει τον double-double. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Λευκάδας, 19 ο Ντόναλτσον. Και στους 8 είναι η Σκουλίδας και Ερμίδης. Εξαιρετικό σήμερα ο Αμερικανός Δόξας. Εδώ τώρα όμως από τον υπερβάλλοντα Ζήλο χάνει την μπάλα. Ήθελε να δώσει την quick side, να κάνει το split out. Δεν τα κατάφερε. Σαμοντούροφ για τρεις. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και καταλήγει στο Γοργόνη και αυτό στον Ερμίδη. Χαμένη ευκαιρία να πάει στο σύν 8 τώρα η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Καλή time out ο Ντίνος Καλαμπάκος. Πάμε στο μονόλεπτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και γυρνάμε σε ένα λεπτό. Έλα και εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που φροντίζουν και προστατεύουν τον εαυτό τους. Που κινούνται πάντα με ασφάλεια.
Έλα και εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Και 48 για το τέλος ενός εξαιρετικού παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, 54. Πανερυθραϊκός, 59. Στο συν 5 οι φιλοξενούμενοι με ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ιδιαίτερα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, ελέγχουν το μάτς. Πέρασαν μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα της Δόξας βεβαίως και με τον κόσμο της. Μπορεί και πολύ πιθανόν να αντιδράσει. Μόλις 5 πόντι διαφορά. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σε ένα παιχνίδι που έχει τόσο γρήγορο ρυθμό. Όλα ανατρέπονται να πάσα στιγμή. Γοργόνης για 3. Θα στοχίσει. Και ο Κουφόπουλος. Σαμοντούροφ για 3. Θα αστοχίσει και τώρα ο Σαμοντούροφ, 2 άστοχα για τον μικρό και τώρα ο Ερμίδης. Ευκαιρία να μειώσει η Δόξα. Σκουλίδας. Για 3 ο Γοργόνης, άστοχος. Κουφόπουλος. Σαμοντούροφ θα πάει μόνο στο Σαμοντούροφ και με ταμπλό αυτή τη φορά. 54-61 στο σύν 7 ο Πανερυθραϊκός, η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του. Ψυχρολουσία για τη Δόξα που καλείται να επιστρέψει. Ερμίδης, 56-61 και το θερμόχειτο κρότημα της εξέδρας, που σίγουρα θέλει να αφυπνίσει την ομάδα της Λευκάδας. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 54-53. Είναι το πρώτο δίποντο, το πρώτο καλάθι της Λευκάδας σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, σχεδόν 6 λεπτά μετά. Διεκδίκηση εκεί, το βελάκι δείχνει πανερυθραϊκό. Κουφόπουλος για τον Κουρουπάκη, πάλι τον double team εκεί, Κουφόπουλος για 3, αλλοιώνεται την προσπάθεια. Δεν την αλλοίωσε, μιας και την μπάλα είναι για τη Δόξα, σίγουρα όμως εμποδίθηκε εκεί ο Κουφόπουλος με την άμυνα που έπαιξε η Δόξα, η μπάλα δεν έφτασε ούτε καν στο καλάθι. Και ο Ερμίδης τώρα. Μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι. 3,5 λεπτά σχεδόν, 3:35. Η μπάλα για τη Δόξα. Για την ομάδα του Πανερυθραϊκού, με συγχωρείτε. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Σκουλίδα και βλέπετε όλος ο πάγκος όρθιος του ομάδα του Πανερυθραϊκού. Είναι προφανές ότι η ψυχολογία είναι μαζί τους.
Βάζει το Βουλγαρόπουλο με την πρώτη ευκαιρία ο Καλαμπάκος, που θα τον ετοιμάσει στην επόμενη διακοπή. Κουφόπουλος. Σαμοντούροφ. Σίγουρα τώρα κάθε καλάθι για τον Πανερυθραϊκό, θα είναι μαχαιριά για τη δόξα. Για τρεις, off balance εκεί, ο Μπαζίνας, το επιθετικό όμως του Κουφόπουλου. Τραβάει τα μαλλιά του ο Καλαμπάκος, Κουφόπουλος, φάουλ του Γοργόνη. Δεν βλέπουμε ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Επαναλαμβάνω, η δόξα έχει πετύχει μόλις 2 πόντους σε 7 λεπτά, παρακαλώ. Εκεί που λέγαμε ότι ανέβηκε η παραγωγικότητα στο τρίτο δεκάλεπτο. Πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο κυριαρχούν οι επαφές, οι άμυνες, τα σκληρά μαρκαρίσματα. Κουφόπουλος, Μπαζίνας, στη γωνία ο Σαμοντούροφ. Αστοχή, πάλι επιθετικό η μπάλα στον Κουφόπουλο. Ανανεώνει κατοχές ο Πανερυθραϊκός και είναι σαν χρυσάφι αυτή τώρα η ανανέωση. Όμως ο Ερμίδης τώρα. Ερμίδης πάει μόνος του. Ψηλά εκεί ο Κουρουπάκης. Χαμένη ευκαιρία. Ο Φόπουλος για τον Κουρουπάκη θα αποστάρει τον Βουλγαρόπουλο. Double team εκεί του Σαχπατζίδη με τον Βουλγαρόπουλο. Μπαζίνας, 7 δευτερόλεπτα. Μπαζίνας στην γωνία. Ο Κουφόπουλος για τρεις, ο Κουφόπουλος αστοχή. Χαμένη ευκαιρία να πάει στο σύν 8 η ομάδα του Πανερυθραϊκού και τώρα η δόξα με τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον και τον Βουλγαρόπουλο. Σκουλίδας. Το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Σκουλίδας υποπίεση. Μέσα! Διονύσης Σκουλίδας. Το μείον 2. Όλο το γήπεδο όρθιο αποδοκιμάζει την επίθεση αυτή του Πανερυθραϊκού. Κουφόπουλος με 5 δευτερόλεπτα. Ένα βηματάκι πίσω, πάλι ο Κουφόπουλος. Κακό σουτ. Προκάνει σε όλη την επίθεση, όμως το τελείωμα εν τέλει δεν ήταν καλό. Το τρίπορο του Σκουλίδα από την κορυφή βάζει τη δόξα ξανά στο παιχνίδι. Και ακούνε τις ιακές δόξα, δόξα εδώ από τους Λευκαδίτες. Σκουλίδας, 1-15 και το τέλος. Ντόναλτσον, Βουλγαρόπουλος, στη γωνία ο Σκουλίδας. Θα πάει προς τα μέσα. Ντόναλτσον. Ντόναλτσον. Θα σηκωθεί ο Ντόναλτσον. Αστοχή το ριμπάου του Βουλγαρόπουλου. Ντόναλτσον ξανά. Μάχες επιμαχών. Ανανέωση η δόξα. Ντόναλτσον. Φάουλ του Μπαζίνα. Είναι βολές για τον Αμερικανό της δόξας. Και μένουν 53,9. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δύο πολύ καλές ομάδες. Και ο Ντόναλτσον στις βολές. 60-61. Ένα παιχνίδι, θα έλεγα, διαφήμιση και το μπάσκετ. Χωρίς υπερβολή. 61 όλα. Time out που νομίζω κάλεσε ο coach Κουχουλής. Η δόξα με ένα 5-0 σερί. Το 56-61 το κάνει 61-61 και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό
έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι σε ένα παιχνίδι που παραλαμβάνω δεν έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου ο Σέρβος, ο Νεμάνια Μανοήλοβιτς. Είναι στην άκρη του πάγκου. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Το υποθέτω. Κάποια ενόχληση. Είμαστε εμείς αρκετά μακριά. Είμαστε ακριβώς απέναντι από τους πάγκους, από εδώ που είναι η κάμερα. Έπαιξε πάρα πολύ ο Νικολαίδης για την ομάδα του Κόσκου Χουλή. Λέγαμε κάποια στιγμή θα επανέλθει ο Μανοήλοβιτς. Κι όμως, προφανώς υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον Μανοήλοβιτς. Τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του Πανερυθραϊκού με 15 πόντους ανά αγώνα. Λοιπόν, πάμε να επικεντρωθούμε τώρα όμως σε αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι που Φόπουλος Σαμοντούρο θα πάει προς τα μέσα και έχουμε το φάουλ του Βουλγαρόπουλου. Νομίζω του πήρε και το χέρι του Σαμοντούρο. Και έχουμε το φάουλ, το τρίτο του στράτου του Βουλγαρόπουλου. Δύο βολές για τον Αλέξανδρο Σαμοντούρο. Ευκαιρία να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ θέλουμε 39,4 για το τέλος. Έξω η πρώτη. Μάλιστα, χαμένη ευκαιρία και να που το φάουλ του Βουλγαρόπουλου έκανε καλό στη δόξα. Κοντούδης, Σαχπατζίδης, Ντόναλτσον. 6 δευτερόλεπτα, Ντόναλτσον. Θα πάει μόνος, τους διώχνει τους άλλους. Ντόναλτσον και το Βουλγαρόπουλο. Εξεπαφής ο Βουλγαρόπουλος. Ξανά όμως δεν έχουμε... Ναι, η μπάλα δεν ακούμπησε στο καλάθι, άρα δεν έχουμε ανανέωση. Η μπάλα 14 δευτερόλεπτα, τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα θα είναι για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Η μπάλα δεν ακούμπησε στο καλάθι, ως εκ τούτου. Έλα κι εσύ στον κύκλο των ανθρώπων που και προστατεύουν τον εαυτό τους. Κινούνται πάντα με ασφάλεια. Έλα κι εσύ στον κύκλο της εμπιστοσύνης που πάνω από 1 εκατομμύριο πελάτες νιώθουν εδώ και 130 χρόνια. Έλα στην Εθνική, την πρώτη ασφαλιστική. Λοιπόν, 14,1 κυρίες και κύριοι, για να δούμε αν θα έχουμε νικητή καταρχάς στο 40 λεπτό, διότι ίσως υπάρχει το ενδεχόμενο της παράτασης. Η μπάλα όμως στα χέρια του Πανερυθραϊκού. Ευκαιρία να κερδίσει, να πάρει το διπλό. Μπαζίνας για τον Κουφόπουλο. Δεν έχει φυσικά να κάνει φάουλ η ομάδα της Λευκάδας. Κουφόπουλος. Τάπα του Ερμίδη! Του Ερμίδης, μένουν 3 δευτερόλεπτα! Θα πετάξει την μπάλα ο Ερμίδης! Η μπάλα όχι! Έκανε όλη τη δουλειά ο Ερμίδης, έκοψε τον Κουφόπουλο, δέχεται το χειροκρότημα, πήρε την μπάλα μόνος του, έκανε ένα κόστος θα λέγαμε. Βρήκε το χρόνο, δεν μπόρεσε όμως να πετύχει το τρίποντο και άρα έχουμε παράταση κυρίες και κύριοι, έλεγα χάρη το λογόνος εδώ στο σκηνοθέτη μας πριν Νίκο, ότι δεν έχουμε την παράταση φέτος στη Λευκάδα, να λοιπόν που θα το δούμε τώρα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι.
61-61 για ένα επιμέρους σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο, 7-8. Μάλιστα. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε 54-53 και το τελευταίο δεκάλεπτο, το 40 λεπτό, 61-61. Βλέπουμε εδώ πέρα τα ομαδικά στατιστικά. Να δούμε λίγο τα rebound. Ναι, 8 πράγματι παραπάνω rebound για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. 9 παραπάνω τα επιθετικά. 7 παραπάνω οι assist. Σίγουρα δύο στατιστικά που δείχνουν το πόσο καλό σήμερα είναι ο Πανερυθραϊκός. 28% στο τρίποντο η ομάδα της Λευκάδας. 26 για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Άψογη στις βολές η Λευκάδα, 9-9 όπως βλέπετε. 2 παραπάνω τα κοψίματα για την ομάδα της Ερυθρέας. Λοιπόν, να λοιπόν που ο νικητής στο σημερινό παιχνίδι θα κριθεί στην παράταση. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, διαφήμιση για το μπάσκετ. Το καλύτερο που έχουμε δει φέτος εδώ στη Λευκάδα και βεβαίως τα έχουμε περιγράψει όλα εδώ για εσάς, για το φίλαθλο κοινό αυτού του εκπληκτικού πρωταθλήματος της Elite League Rikos Dinan. Ζωντανά όλα τα παιχνίδια από το κανάλι της EOX στο YouTube, μια παραγωγή της Sportstats, και αυτό το παιχνίδι εδώ από τη Λευκάδα. Σας δίνουμε ήχο και εικόνα. Λοιπόν, ξεκινάμε το έξτρα πεντάλεπτο. Νομίζω αυτό το απόγευμα Τετάρτης, νομίζω όσοι αποφάσισαν να έρθουν εδώ στο κλειστό, δικαιώθηκαν. Κλέβει ο Πανερυθραϊκός. Ζαρμακούπης. Αστοχή ο Ζαρμακούπης υπό την πίεση του Σαχπατζίδη. Ντόναλτσον. Κόβει ο Κουφόπουλος. Η μπάλα όμως είναι η κυρία Σιμακάκη. Νομίζω εδώ έχουμε λάθος, έτσι, κυρία Σιμακάκη, γιατί είναι πράγματι έκοψε ο Κουφόπουλος. Να δούμε τι έχει δοθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ακούμπησε ο Κουφόπουλος. Εκτός αν υπήρξε κάποια άλλη επαφή που εγώ δεν είδα. Λοιπόν, να το ο Μανοήλοβιτς. Λέγαμε πότε θα μπει. Δεν έχουμε και ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Νεμάνι Εμμανουήλοβιτς επιστρέφει μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, παρακαλώ. Ο Σέρβος. Πέρυσι στον Τρίτονα, πριν μερικά χρόνια και στην Ελευθερούπολη, γνωστός εδώ, σε γνωστά λιμέρια, στην Α2, στην Elite League. Ο Νεμάνι Εμμανουήλοβιτς με 15,2 πόντους ένα παιχνίδι και 3,8 assist, 3,8 assist κατά μέσο όρο. Σήμερα στο 0. Σε αυτό το πεντάλεπτο που έπαιξε στην αρχή της αναμέτρησης. Ενώ να πούμε ότι ο Παπάγου έκανε μια εκπληκτική νίκη. Παπάγου κόρυβος 105-87, παρακαλώ. Μάλιστα. Εξαιρετικό αυτό το πρωτάθλημα. Τρίβουμε τα μάτια μας με αυτό το πρωτάθλημα στην Elite League Rikos Dinan. Εξαιρετικές ομάδες και γενικότερα μια εξαιρετική διοργάνωση. Λοιπόν, ο Μανοήλοβιτς τώρα. Με τα χαρακτηριστικά λαχανή παπούτσια. Ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους πόντους. Αστοχή ο Μανοήλοβιτς. Οι βολές σίγουρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Είχαμε και προηγουμένως τις δύο άστοχες βολές του Σαμοντούροφ. Μέσα η δεύτερη. 61-62. Ο
Να δούμε αν η δόξα μπορεί να προσπεράσει μετά από αρκετή ώρα, από το 54-53. Τώρα εδώ έχουμε το Σκουλίδα να είναι στο έδαφος, σε αυτή τη μονομαχία με τον Μανοήλοβιτς. Ο κόουτς Καλαμπάκος που στην ουσία παίζει με 8 παίκτες. Ελείψη Βουκ Τζόρτζεβιτς και Γιάννη Ευσταθιάδη για ένα ακόμα παιχνίδι. Χωρίς κλασικό τεσάρι η δόξα. Και βεβαίως κάνει ένα εξαιρετικό σερί. Η τελευταία ήττα ήταν εδώ από τον Κόρυβο στις 4 Νοεμβρίου. Και αυτή στον πόντο. Έκτοτε έχει 3 πολύ μεγάλες νίκες. Με Μύκονο, Παπάγου και Μεγαρίδα. Λοιπόν, θα μπει ο Γοργόνης στη θέση του Σκουλίδα. Ενώ δέχεται το χειροκρότημα ο αρχηγός της δόξας. Ερμίδης. Ερμίδης ψάχνει το Γοργόνη. Από πολύ μακριά ο Γοργόνης έβλεπε το χρονόμετρο. Ένα σούτ της απελπισίας θα λέγαμε. Πάλι διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Ένα πολύ σκληρό μάτς. Με πολλές επαφές, με πολύ inside game θα λέγαμε. Λίγα τρίποντα γενικά. Μανοήλοβιτς. Με τον Κουρουπάκη κλέβει ο Ερμίδης. Εξυπνικτικός ο Ερμίδης. Τα τελευταία λεπτά. Σαφαντζίδης. Ντόναλτσον. Γοργόνης. Στη γωνία ο Ερμίδης. Το φλότερ εκεί του Ερμίδη και ναι, 63-62. Ο ήρωας της τελευταίας πολύ μεγάλης άμυνας της δόξας. Στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Βάζει μπροστά τώρα στο σκορ την ομάδα του. Το συν 1 η δόξα. Ο Τσουριάννης, δίστασε εκεί ο Τσουριάννης, Μπαζίνας, Ζαρμακούπης, μένουν 4 δευτερόλεπτα, Ζαρμακούπης, Μπαζίνας, υποπίεση ο Μπαζίνας, το ριμπάλ του Σαχπατζίδη και ο Ντόναλτσον, 2-40 κυρίες και κύριοι και το τέλος. Το σκορ στην παράδοση είναι 2-1, το επιμέρου σκορ. Ερμίδης, Ντόναλτσον, Γοργόνης για τον Σαχπατζίδη. Ο Σαχπατζίδης πολύ δύσκολα εκεί. Και ο Μανοήλοβιτς οργανώνει. Το σκριν του Κουρουπάκη. Φάουλ αμυντικό του Σαχπατζίδη. Είναι το τέταρτο. Και έχουμε βολές για τον Περικλή Κουρουπάκη. Όχι, για τον... να δούμε σε ποιον έγινε το φάουλ. Ενώ σκουπίζεται πάλι το παρκέ.
ενώ οι δύο προπονητές δίνουν οδηγίες. Στο Μανοίλοβιτς είναι το φάουλ. Ο Σέρβος πάλι στις βολές. Προηγουμένως είχε μία στις δύο. Τώρα ευστοχή στην πρώτη. 63 όλα. Ευστοχή και στη δεύτερη. 63-64. Πάλι μπροστά η ομάδα του Πανερυθραϊκού. 2 λεπτά και το τέλος. Και ο Ερμίδης θα κατεβάσει για την ομάδα της Δόξης Λευκάδας. Τσακπατζίδης. Βουλγαρόπουλος για τον Γοργόνη. Αλλαγές μαρκαρισμάτων τώρα με το σκριν του Βουλγαρόπουλου. Τσακπατζίδης. Για τον Ερμίδη. Ερμίδης πανέμορφο και τον Τσακπατζίδη. Κλέβει ο Καλιανιώτης. Μανοίλοβιτς. Ενώ θα ξαναμπεί ο Σκουλίδας, όπως βλέπετε, στο βάθος. Νεμάνια Μανοίλοβιτς. Μια πολύ σημαντική επίθεση τώρα για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Για τρεις, ο Τσουριάνης άστοχος. 1-18 και το τέλος. Ντόναλτσον. Γοργόνης. Θα πάει και το σκρίνο Βουλγαρόπουλος. Ντόναλτσον. Θα πάει προς τα μέσα. Στην γωνία ο Ερμίδης. Τσακπατζίδης για τρεις. Μέσα ο Τσακπατζίδης! Όλο το γήπεδο όρθιο. 66-64. Να δούμε αν αυτό το σουτ θα αποβεί καθοριστικό κοινή στην Τύρι. Στην γωνία ο Τσουριάνης. Θα απαντήσει. Όχι, δεν θα απαντήσει ο Τσουριάνης. Και μένουν 35 δευτερόλεπτα. Καλή ταϊμάτα το Κουκουλή στην επόμενη διακοπή. Να δούμε αν η Δόξα πετύχει καλάθι τώρα. Είναι αγκαλιά με την νίκη. 7 δευτερόλεπτα για τον Ντόναλτσον. Το σκριν του Σαχματζίδη για 3 δευτερόλεπτα από τα 7,5 μέτρα. Αστοχή. Το rebound του Σαχματζίδη όμως. Χρυσάφι αυτό το rebound. Γοργόνης. Μένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για τον Πανερυθράϊκο. Να δούμε. Ντόναλτσον. Θα πάει μόνο στον Ντόναλτσον και έχουμε φάουλ. Θα έμεναν περίπου 3,5 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Πανερυθράϊκου αν εξαντλείτο όλη η επίθεση. Είναι δεδομένο τώρα ότι αν ο Ντόναλτσον πετύχει και τις δύο βολές, η ομάδα της Λευκάδας θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Έξω ο Βουλγαρόπουλος, μέσα ο Σκουλίδας, το τρίπολο του Σαχπατζίδη, αλλά και το επιθετικό rebound προλίγου στο άστοχο τρίπολο του Ντόναλτσον. Γέρνουν την πλάστιγκα προς την ομάδα της Λευκάδας. Αλλά τίποτα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει σε αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Ντόναλτσον. Μέσα. Η ομάδα της Λευκάδας είναι αλάνθαστη στις βολές, έχει 10 στις 10. Ένα στατιστικό που πραγματικά, αν το δει κάποιος πολύ ψύχρεμα, θα παίξει μάλλον από ό,τι φαίνεται πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα. 2 στις 2 για το Τσακπατζίδη. Στο συν 4 η ομάδα της Λευκάδας. Time out του Κουκουλή, γυρνάμε σε ένα λεπτό. Αγωνίζεται η Εθνική, δεν αγωνίζεται απλώς μία ομάδα. Αγωνίζεται μία ολόκληρη χώρα. Γι' αυτό
έχει δίπλα της τον μεγαλύτερο χορηγό του ελληνικού αθλητισμού, τον ΟΠΑΠ. ΟΠΑΠ. Χρυσός χορηγός εθνικής ομάδας μπάσκετ. 6,1 για το τέλος. Στο συν 4 η δόξα είναι στην ουσία μια διαφορά, θα λέγαμε, δύο κατοχών. Μια διαφορά ασφαλείας. Αλλά προφανώς τίποτα δεν έχει τελειώσει. Θέλει ένα γρήγορο καλάθι. Και γιατί όχι και τρίποντο. Αυτό δεν είναι το ιδανικότερο η ομάδα του Πανερυθραϊκού. Λοιπόν, Μπαζίνας. Καλιανιώτης. Στην γωνία ο Μανοήλοβης, υποπίεση. Για τρεις, αστοχή. Και τέλος παιχνιδιού. Ένα πολύ μεγάλο μάτς μεταξύ δύο εξαιρετικών ομάδων. Όλοι αγκαλιάζουν το Σαχπατζίδι. 68-64, κυρίες και κύριοι. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Μπορεί να μην είδαμε πολύ όμορφο μπάσκετ, ειδικά το τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε χαμηλή συγκομιδή, πολλές επαφές, καλώς εννοούμενο μπασκετικό ξύλο, αλλά ένα μάτς μεταξύ δύο ομάδων που πραγματικά μας προσέφεραν πολλές συγκινήσεις, από τα καλύτερα μάτς που έχω περιγράψει και σίγουρα δύο ομάδες που είναι δεδομένο ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Ο Πανερυθραϊκός, πραγματικά το πιστεύω, μια ομάδα με πολύ μέλλον και στη φετινή Elite League. Πάμε να δούμε λίγο τους πόντους ή να δούμε λίγο τα ομαδικά στατιστικά. Να δούμε πρώτα τα ομαδικά στατιστικά που θα μας τα δώσει ο σκηνοθέτης μας, ο Χρήστος Κολογιωργόπουλος. Λοιπόν, το λέγαμε, άψογη η ομάδα της Λευκάδας στις βολές. Και είναι αυτό που ίσως έκρινε και πολλά πράγματα σήμερα. 6 χαμένες για τον Πανερυθραϊκό που έκριναν επίσης πολλά για αυτόν. Παρόμοιο το ποσοστό στα δίποντα. Παρόμοιο το ποσοστό στα τρίποντα. Βλέπουμε να μειώθηκε στο τέλος η διαφορά στα rebound. 5 παραπάνω για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. Ενώ έχουμε τώρα την αποθέωση από όλο το γήπεδο για την ομάδα της Δόξας με το σντό που ακούστηκε. Λοιπόν, 6 παραπάνω η assist για την ομάδα του Πανερυθραϊκού. 7-7 τα κλεψίματα, συν 3 τα κοψίματα για τον Πανερυθραϊκό και ακριβώς ίδια τα λάθη. Λοιπόν, βλέπουμε 25 πόντους αμφότεροι και ο Ντόναλτσον και ο Κουρουπάκης. Σίγουρα όποια ομάδα από τις δύο θα κερδίσει, εν τέλει κέρδισε η ομάδα της Δόξας. Ένας από τους δύο θα έβαζε υποψηφιότητα για MVP της αγωνιστικής. Να δούμε αν θα είναι ο Ντόναλτσον λοιπόν MVP της αγωνιστικής. Σίγουρα όμως ο Σαχπατζίδης με το πολύ μεγάλο τρίποντο έκρινε πάρα πολλά και το επιθετικό rebound στο τέλος. Κουλίδας βεβαίως και επίσης με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. Έκανε το 56-61-59-61 στο τέλος. Ένα τρίποντο που στην ουσία επανέφερε την ομάδα της Δόξας στην διεκδίκηση του μάτς. 25 λοιπόν ο Ντόναλτσον για να μην πολυλογώ. 11 ο Σκουλίδας, 10 ο Σαχπατζίδης από την άλλη πλευρά για τον Πανερυθραϊκό. 25 Κουρουπάκης, 9 Ζανακούπης, 7 Μπαζίνας. Και βλέπουμε το αναμενόμενο, οι καλύτεροι παίκτες του αγώνα, Ντόναλτσον και Κουρουπάκης. 30 στο σύστημα αξιολόγησης οι βαθμοί για τον Κουρουπάκη. 25 πόντους, 8 rebound, 2 assist, κανένα κλέψιμο από την άλλη πλευρά ο Ντόναλτσον. 25 πόντους, 3 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα. Λοιπόν, αυτά από εδώ, το κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας. Τελικό αποτέλεσμα, ένα πολύ μεγάλο μάτς που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο, κυρίες και κύριοι. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Κόλλα, 68. Πανερυθραϊκός, 64. Από τον Ανδρέα Κοντόγιωργο, τον Χρήστο Κοντογιωργόπουλο και εμένα, τον Μάριο Περδικάρη, να είστε καλά, καλό σας βράδυ.